Νομίζω ότι δεν είναι η ώρα να τα απαντήσουμε όλα. Ίσως να χρειαστεί να πω ότι δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε και να προτρέχουμε. Δεν σας άρεσαν κάποια από τα μέτρα με θετικό δημοσιονομικό αντίκτυπο που ακούσατε. Θεωρείτε, για παράδειγμα, ότι τα σχολικά γεύματα είναι κάτι ανούσιο. Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν είναι ανούσιο, δυστυχώς. Ναι, ναι, εντάξει, να σας πω ότι δεν είναι ανούσιο, δυστυχώς. Δυστυχώς. Διότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα χρόνια της κρίσης, τα 5 καταστροφικά χρόνια, η φτώχεια πολλαπλασιάστηκε στη χώρα μας. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, δυστυχώς, όπου πηγαίνουν παιδιά στα σχολεία, ακόμα και στις μέρες μας, χωρίς στα σπίτια τους να έχουν τη δυνατότητα να τους δώσουν ένα πλήρες πρωινό. Έχουμε εφαρμόσει πιλωτικά για πολλές χιλιάδες μαθητών σχολικά γεύματα. Σχολικά γεύματα τα οποία δεν είναι κολατσό, είναι κανονικό γεύμα. Και αυτό είναι μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση στα χρόνια της κρίσης. Δυστυχώς, μακάρι να φτάσουμε στο σημείο που αυτά να είναι περιτά. Όπου έχει εφαρμοστεί, έχουμε αποδεδειγμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενδείξεις ότι έχει ανέβει η μαθησιακή ικανότητα και η απόδοση των μαθητών και ταυτόχρονα, γιατί τα εφαρμόζουμε ιδίως στις περιοχές εκείνες όπου αντιλαμβάνεστε ότι κατοικούν πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, στις λαϊκές περιοχές, η απόδοση είναι πολλαπλάσια, αλλά και βεβαίως η συνεισφορά, αν θέλετε, στον οικογενειακό προϋπολογισμό σημαντική. Η απόφαση λοιπόν να επεκτείνουμε αυτά τα προγράμματα και όχι μονάχα από το 2019 και μετά που θα εφαρμοστούν μέτρα και αντίμετρα όπως συνηθίζεται να λέγεται και να φτάσουμε στους 300.000 μαθητές δημοτικού, δηλαδή στο μισό μαθησιακό πληθυσμό, δεν είναι μια αμελητέα παρέμβαση κατά την άποψή μου. Όπως δεν είναι αμελητέα παρέμβαση το να φροντίσουμε όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, που βεβαίως όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις συντάξεις, βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί στην πατρίδα μας, σε αντίθεση με το εξωτερικό, κύριε Λεβέντη, που δεν υπάρχει αυτή η έννοια της πυρηνικής οικογένειας και μόλις γίνεις 18 φεύγεις από το σπίτι, στη χώρα μας η σύνταξη του ηλικιωμένου δεν πηγαίνει για τις δικές του ανάγκες, πηγαίνει στο άνεργο παιδί, στο εγγόνι, που μένει μέχρι τα 35 στο παιδικό δωμάτιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να σχεδιάσουμε προγράμματα που θα εξαλείψουν την παιδική φτώχεια, που θα αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις νέες οικογένειες, τους νέους που θέλουν να κάνουν παιδιά. Και εδώ επιδοτούμε μόνο το τρίτο τέκνο, όχι το πρώτο και το δεύτερο που είναι στην τριπτική πλειοψηφία. Δεν υπάρχει επίδομα ενοικίου. Γι' αυτό μένουν στα παιδικά δωμάτια και δεν παντρεύονται. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάνε όλα τα παιδιά δωρεάν σε παιδικούς σταθμούς. Αυτές δεν είναι μεταρρυθμίσεις αστείες για να τις υποτιμάτε και να λέτε τι αντίμετρα είναι αυτά. Της πλάκας είναι. Έχετε άδικο. Περιμένετε λοιπόν και θα δείτε. Περιμένετε και θα δείτε. Αλλά βεβαίως, εντάξει, εδώ υπάρχει μια διαφορά αντίληψης. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση. Και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον καταναλωτή, δυστυχώς. Αλλά να φτιάξουμε κάποιες υποδομές μόνιμες, σταθερές, στοχευμένες, εκεί που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Και θα έπρεπε αυτός ο διάλογος να διεξάγεται και μεταξύ μας, δυστυχώς δεν διεξάγεται. Έρχομαι τώρα στα άλλα θέματα. Να πω επίσης ότι ακούω την άποψή σας και την πρότασή σας για το θέμα της ανεξάρτητης αρχής για τις δημοσκοπήσεις και τη θεωρώ λογική, αν υπάρχει και διακομματική συνένεση, να την προχωρήσουμε. Επανέρχομαι όμως στα θέματα της υγείας. Κύριε Λεβέντη, επαναλαμβάνω, δεν ισχυρίστηκα ότι υπάρχει μια παραδεισένια κατάσταση. Ισχυρίστηκα με νούμερα, με στοιχεία, με αριθμούς, όχι με λόγια του αέρα, ότι εκεί που 5 χρόνια γινόντουσαν απολύσεις έχουμε προσλήψεις.
ότι εκεί που 5 χρόνια δεν υπήρξε κανένα σχεδιασμό για μεταρρυθμίσεις, έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και για να σταματήσει αυτή η απέσια ιστορία με τα ρουσφέτια για το ποιος θα μπει στις ΜΕΘ. Αυξήσαμε τον αριθμό των ΜΕΘ, εξορθολογικοποιούμε το σύστημα, παλεύουμε μέρα με τη μέρα. Παλεύουμε. Ανοίξαμε το νοσοκομείο στη Σαντορίνη, εκεί όπου κάποιοι θέλαν να το δώσουν σε ιδιωτικά. Δεν το ανοίγανε. Έτοιμο κτίριο χρόνια. Με εγκαταστάσεις μέσα. Γιατί κάποιοι είχαν ιδιωτικά συμφέροντα να ανοίξουν ιδιωτικά δίπλα και να πηγαίνει ο κόσμος στα ιδιωτικά. Μάχη δίνουμε. Όπως μάχη θα δώσουμε και για το φάρμακο, όπως μάχη όμως θα δώσουμε και για να μάθει ο ελληνικός λαός τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουμε καμία εκδικητική διάθεση. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Αλλά εδώ όλα αυτά τα χρόνια, ιδίως τα χρόνια των παχαίων αγελάδων, αλλά δυστυχώς και τα χρόνια των μνημονίων, και αυτό είναι χειρότερο, διότι κάποιοι με το ένα χέρι κόβαν συντάξεις και με το άλλο συνεχίζαν το πάρτι, πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός τι συνέβη. Θέλω λοιπόν να κλείσω με αυτό. Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει τα σύννεφα στο χώρο της υγείας. Με δημοσιεύματα, με εισαγγελικές παρεμβάσεις, με δικογραφίες, το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο. Και όπως είναι φυσικό, προκαλούν το κοινό αίσθημα. Το κοινό αίσθημα ενός λαού που έχει σηκώσει στους ώμους του δυσανάλογο βάρος όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάω προφανώς για την υπόθεση του Κελπνό και όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, το μαύρο χρήμα που πήγαινε υπό μορφή διαφημίσεων σε κολλητούς και ημέτερους, και άραγε γιατί δεν λέγαν τίποτα τα περίφημα μέσα ενημέρωσης 5 χρόνια και όλα τα καλά στην υγεία, και τώρα που γίνονται 5 πράγματα υπάρχουν προβλήματα στην υγεία. Γιατί, αναρωτηθήκατε ποτέ, κύριε Λεβέντη, γι' αυτό? Αναφέρομαι στην υπόθεση Νοβάρτης, η οποία όπως και οι ζήμες από το εξωτερικό μας ήρθε. Το FBI έχει ασχοληθεί. Οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ ασχολούνται, πολυεθνικοί του φαρμάκου, που επί χρόνια στην Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά στην Ελλάδα έχει ευστήσει ένα πάρτι υπερτιμολογήσεων. Και γιατί στην Ελλάδα? Γιατί η τιμή φαρμάκου στην Ελλάδα καθόριζε και την τιμή φαρμάκου σε άλλες χώρες Ευρώπης. Και ενδέχεται, κάποιοι λένε, δεν ξέρω, ακούω κι εγώ, δεν είμαι ειδικός, ενδέχεται, λένε, να είναι ένα σκάνδαλο που σε ό,τι αφορά τη ζημιά στο δημόσιο, μπορεί να είναι μεγαλύτερο της Siemens. Έχουμε, διάβαζα χθες τη δικογραφία για το Ερίκος Δινάν να έρχεται στη Βουλή, για το πώς το νοσοκομείο αυτό βρέθηκε στα χέρια ιδιωτών προς μεγάλη ζημιά του ελληνικού δημοσίου, κάτι το οποίο επίσης ερευνάται δικαστικά, αλλά έρχεται η δικογραφία στη Βουλή, διότι προσκουρίστε πολιτικά πρόσωπα και γι' αυτό έρχεται στη Βουλή, όπως και άλλες δικογραφίες, που εμείς δεν τις βάζουμε στο συρτάρι. Βεβαίως δεν πάμε να δημιουργήσουμε θέμα εκεί όπου υπάρχει ο κίνδυνος να δεσφημίσουμε ανθρώπου χωρίς λόγο. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε στο συρτάρι τη δικογραφία του Παπαντονίου, για παράδειγμα. Δεν τη βάλαμε στο συρτάρι και γι' αυτό εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να συσταθεί προανακριτική. Και είδα, προς τιμήν όλων των κομμάτων, συμφώνησαν. Τόσα χρόνια όμως είναι αυτό το σκάνδαλο. Γιατί? Τόσα χρόνια έπρεπε να έρθουμε εμείς, κύριε Λεβέντη, γι' αυτό. Πόσα χρόνια γνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει καπνός, εγώ λέω, να δούμε αν υπάρχει φωτιά. Μόνο ο Τσοχατζόπουλος θα έχει κάνει όλα σε αυτή τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, θα σας πω και κάτι άλλο. Αν εγώ ήμουν πρωθυπουργός και ο ένας με τον άλλον οι υπουργοί μου περνάνε προανακριτικές, θα είχα ένα θέμα, έτσι δεν είναι? Δεν θα το έπαιζα σοφός να πηγαίνω στους Δελφούς να δίνω συμβουλές στο μαντίο των Δελφών. Ο κύριος Παπαντονίου, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε εδώ. Αλλά εξ όσο γνωρίζω, ο άνθρωπος ζει στην Ελβετία. Μια χαρά είναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εξ όσο γνωρίζω, ο υιός του είναι σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Και όταν όλα τα κόμματα, παρά το γεγονός ότι όλα τα κόμματα είπαν εκεί η προανακριτική, ο ίδιος έκανε δήλωση και είπε: βαράτε το Πασόκ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Αλήθεια?
Αλήθεια. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να δει, να μάθει, να ερευνήσει η Βουλή. Επανέρχομαι λοιπόν. Πυκνός καπνός στο χώρο της υγείας. Νοβάρτης, Κελκνό, Ερίκος Δινάν, υπερτιμολογήσεις, δημοσιεύματα, δικογραφίες, εισαγγελικές παραγγελίες. Εγώ θέλω ένα πράγμα να πω. Αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει μια δέσμευση και στην πρώτη και στη δεύτερη εκλογή. Ότι δεν πρόκειται να αφήσει ούτε καρφίτσα να πέσει κάτω. Το πάρτι που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στην υγεία, πάρτι επί των πλήστων για λογαριασμό μεγάλων και ισχυρών συμφερόντων, θα έρθει στην επιφάνεια. Μέχρι το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο. Και οι ευθύνες όπου υπάρχουν, είτε πολιτικές είτε ποινικές, δεν μας ενδιαφέρει εμάς το θέμα της παραγραφής. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς το θέμα. Είναι ένας άθλιος νόμος που πρέπει όλοι να αποφασίσουμε να αλλάξει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είναι η ρεβάν στο θέμα μας, αλλά να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι τις επόμενες μέρες βουλευτές τόσο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα καταθέσουν στη Βουλή πρόταση για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλα στην υγεία. Δεν θα μείνει τίποτα κρυπτό από τον ήλιο. Και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Και τα χαμογελάκια και οι μαγκές, όχι στα τηλεπαράθυρα, εδώ, δημόσια. Και κάποιοι μπορεί να χάσουν και τα χαμόγελά τους. Δημόσια, όταν αρχίζουν να καταλογίζονται συγκεκριμένες ευθύνες για το τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Πώς ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αν αυτό θα αυξήσει την τηλεθέαση στο κανάλι της Βουλής. Είμαι όμως βέβαιος ότι θα δημιουργήσει ένα αίσθημα στην ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει πολιτική βούληση να διελευκάνουμε όλες τις σκοτεινές υποθέσεις. Να μην μείνει τίποτα στη σκιά. Και αυτή τη δέσμευσή μας θα την κάνουμε πράξη. Κυρίες και κύριοι.